Η κάμερα του Ευδής βρέθηκε αποκλειστικά στις πρόβες της Μαθήλδης Μαγκύρας, Ευγενίας Μανολίδου και της Νάντιας Μπουλέ λίγο πριν την εμφάνισή του στο Dancing with the Stars. Παλιός εγκληματίας του Dancing, όπου γυρνάει στον τόπο του εγκλήματος, σωστό? Σωστότατο. Κυριολεκτικά. Κύριε Μαγκύρα, τι κάνετε? Ήρθα να καθαρίσω. Σκοτώσω και τέτοια. Είναι καλή η χορογραφία της? Η Ματίλντη είναι εξαιρετική. Εγώ όταν είδα το όνομά της στο φάκελο καταχάρηκα. Γιατί την παρακολουθούσα στο προηγούμενο Dancing, στο πρώτο, ήξερα ότι μπορεί να χορέψει καλά. Είναι και ηθοποιός, οπότε θα μπει κατευθείαν σε όλη αυτή τη φιλοσοφία που έχουμε με τον Παύλο σε κάθε χορογραφία. Νιώθω, πώς να σου πω, σαν να αγωνίζομαι μαζί τους από την πρώτη εβδομάδα. Είμαστε, ενώ δεν έχουμε διασχίσει χρόνο τόσο πολύ οι τρεις μας, είμαστε τώρα στην τρίτη μέρα που ουσιαστικά είναι η δεύτερη μέρα δουλειάς. Είσαι έτοιμη να ξαναζήσεις την διαδικασία της βαθμολογίας? Ναι, φυσικά, δεν είναι και τίποτα. Το θέμα, κοίταξε, το θέμα μου είναι ότι δυστυχώς οι ρακέτες τους φτάνουν μέχρι το 10. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, ενδεχομένως. Κατάλαβες, οπότε νομίζω ότι θα έχουν πρόβλημα η Επιτροπή στη συγκεκριμένη χορογραφία να βρουν βαθμό να βάλουν, γιατί δεν έχουν πάνω από το 10. Μέσα σε μια εβδομάδα να βγάλεις χορογραφία με βήματα κανονικά, κινήσεις, ρυθμικά, με αυστηρότητα, με πειθαρχία, να έχει και λίγο πάθος, να έχει και λίγο όλο αυτό, συγγνώμη. Είναι δύσκολο, παιδί μου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ότι έχεις σκουριάσει, ας πούμε, αυτές τις... Εντελώς. Εντελώς. Όχι, έχω σκουριάσει. Εάν δεν γυμνάζεσαι σε καθημερινή βάση, εάν δεν χορεύεις συχνότερα και αν γενικά δεν συνηθίσεις το σώμα σου να κάνει πολύ απότομες αλλαγές, τι βγαίνει αυτό, τι βγαίνει. Τι το δυσκολεύει πιο πολύ στη χορογραφία δηλαδή? Όλα με δυσκολεύουν. Τίποτα δηλαδή. Τα πάντα. Στο σημείο που κάθομαι, κάποια στιγμή κάθομαι. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, το αγαπημένο. Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλη έκπληξη για εμάς αυτό που μας έχει επιφυλάξει η παραγωγή του Dancing αυτήν την εβδομάδα, διότι για πρώτη φορά δεν θα χορέψουμε με την Κλοντιάνα μόνο, θα πρέπει να χορέψουμε και οι δύο μαζί με ένα τρίτο πρόσωπο. Και αυτό μας έτυχε να είναι η Ευγενία Μανολίδου, και αυτό με κάνει πάρα πάρα πολύ χαρούμενο, διότι η Ευγενία, πέρα από ότι χορεύει εξαιρετικά και την είχαμε δει στο πρώτο Dancing και είχε φτάσει μέχρι το τέρμα, είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, έχει παιδεία, έχει ήθος, πράγμα το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ και το εκτιμάω. Το σκαμπόρι το θέλει. Για να καταφέρουμε να φτάσουμε στους ώμους του Αναδιώτη. Έχουμε ένα lift και θέλει πρόβα. Και επειδή προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς θα το κάνουμε, χρησιμοποιούμε στην αρχή σκαμπό για να βοηθηθούμε λιγάκι. Τον Νίκο τον είχα ξαναγνωρίσει πιο παλιά, οπότε έτσι κι αλλιώς μου είναι πολύ συμπαθής και χάρηκα πολύ με αυτή τη συνεργασία. Οι πληροφορίες μου λένε ότι κάνεις φλαμενγκό. Ναι, κάνω, ναι, τα τελευταία χρόνια. Βέβαια, φέτος με το Fame δεν έχω προλάβει να ξαναπάω και μου λείπει πάρα πολύ. Αλλά γενικά είναι ο αγαπημένος μου χώρος. Καλή επιτυχία στις τρεις κυρίες. Τι μου, τι κάνεις? Καλημέρα. Καλημέρα, πώς είσαι?